Καλησπέρα σας εδώ από το Μαζαράκης. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στους Basket Maniacs και στους Lady Wolves. Την προσπάθειά στο Χρυσταύρο. Γηπεδούχοι είναι οι Laser Wolves. Άστοχη προσπάθεια. Πώς θα έχω το σκορ? Στο πίνακα ανάποδα, τώρα σε ένα αστυνομικό κανονικά, όπως σήμερα. Τέλεση για τρεις άστοχοι. Έχουν καθίσει οι ομάδες ανάποδα, γι' αυτό έχω μια μικρή έτσι με τη γραμματεία. Όλα καλά όμως. Νάτος και ο Βασίλης ο Καλαμιώτης, αργοπορημένος. Για σου μπίλαρε. Επόμενα με τις πεντάδες των παιχτών. Άστοχη προσπάθεια από τον Κεραμαρή. Είναι ο Κεραμάρης, είναι ο Στενάκης, είναι με το 1 ο Τσαλής, είναι με το 33 ο Γρίβας. Και είναι και με το 16 ο Κοπούλος για τους Basket Maniacs. Οι Lakers κατεβαίνουν. Στενάκης εδώ προσπαθεί να απεμπλακεί με το Μοσχάκι, με τον Κόπουλο, με το 7 είναι ο Σουτέρ ο Παναγιωτόπουλος, με το 19 είναι ο Χατζάρας και με το 23 είναι ο Δημητρακόπουλος. Έτοιμος ο Αντωνακόπουλος, κοιτάξτε πόσο εντατικά προετοιμάζεται. Μάλιστα πως πείτε, Στενάκης, άστοχος του Μπάουν, φάουλ δεν βολές. Πουλο στο post. Ψάχνει να βρει χώρο να εκτελέσει. Το χάνει κατοχή για Maniacs. Στενάκης είμαι λίγο βραχνιασμένος, να με συγχωρέσετε για τη φωνή μου λιγάκι και για το γεγονός ότι δεν θα μιλάω πάρα πολύ σήμερα. Εκτέλεση και πάρα πολύ ωραία μάλιστα. Ο Κόπουλος. Μοσχάκης προσποιείται, Μοσχάκης σηκώνεται, Μοσχάκης στο βαζί. Καλό το ξεκίνημα από τον Γιωργάρα. Στενάκη στο βαζί. Είναι ο Κόπουλος για άλλο ένα βράδυ στα κουμάντα για τους Λεγεούλτς. Ο Παναγιωτόπουλος δεν θα διστάσει, γιατί να το κάνει, αποτελεί έναν από τους καλύτερους σουτέρ της κατηγορίας και αν με επιτρέπετε γενικά του Κεραμάρι βήματα, κατοχή ξανά για Λεγεούλτς. Thank you.
εσύ εύστοχη από τον κύριο Γευαγγέλη Τσαλίλη, ο οποίος από τη μία αυτός και από την άλλη ο Παναγιωτόπουλος είναι οι δύο παίχτες οι οποίοι έχουν σκοράρει λίγο παραπάνω στο ξεκίνημα. Στενάκης, 5 λεπτάκια έχουμε διανύσει εδώ και να μάρεις πως πείτε. Μεϊκόπουλος, Παναγιωτόπουλος με υπομονή, κόβει ο Μοσχάκης, απέναντι είναι ο Μεϊκόπουλος. Θα το πάρει ο Μέικ. He makes it. Ο Κόπουλος και Παναγιωτόπουλος με τα τρίποντά τους έχουν ανοίξει την άμυνα των Νεμανιές. Και αυτό θα κάνει ακόμα πιο εύκολη τη ζωή. Περαιτέρω εδώ ο Τσαλής Μεγαλύτερος. Μοσχάκης πατάει καλά. Άστοχος. Στενάκης. Δεν κρατιέται ο κύριος Καλαμιώτης από το παρικέ. Κατοχή για Μάνιαξ. Σασάς Καλαμιώτης θα αποτελέσουν την γραμμή ψηλών. Δημητριάδη στον Μασό. Ο Τσαλής. Κλασική πεντάδα αυτή για τους Μάνιαξ. Παναγιωτόπουλος το κάνει, κατοχή για Μάνιαξ. Βλέπει το κόψιμο, αλλά θα βάλει με το νούμερο 20 ο Μπακουράς. Δημητριάδης στην αριστερόχειρας, γιατί να μην σου κάνει, θα κάνει rebound με τον Κόπουλο. Κατοχή ξανά για τους συνεργούς. Ο σκόρμα σας το λέω αντίθετα. Το άρθρο θα γραφτεί κανονικά. Κανονικά οι γηπεδούχοι είναι οι Blazer Wolves και οι φιλοξενούμενοι είναι οι Maniacs. Θα το φτιάξουμε σωστά. Πολλές κόμπι το Μαθαρκούπουλο. Μασάρι στο Μοστά και ο Γιώργος κάνει ένα βηματάκι πίσω. Παναγιωτόπουλο. Λες καλό. Όχι. Μοσχάκης. Ωραία. Θα πάει μπάλα κοντά στο καλάθι. Θα μένει προσπάθεια. Πάμε.
Καλαμιώτης. Και ο Σομπιλάρας το έβαλε. 13-11 για τους Μανιάκς. Σταύρο, 13-11. Παναγιωτόπουλος, προβάδισμα για Laser Wolves. Όχι, λιμπάνω τον Καλαμιώτη. Μητριάδης. Ένα διπλό πίκ, ανεβαίνει και ο Κεραμάρης, ανεβαίνει και ο Καλαμιώτης. Κακή πάσα κατευθείαν για Laser Wolves. Μοσχάκης, άστοχος. Καλαμιώτης, Πασάρη, Μπακόλας, Φωστάνη, Ουμπάνο του Παναγιωτόπουλο, στο περάσιο από το στόλο λεπτάκι βλέπεις το ιστορία. Πύρος έχει περάσει στο παρκέ, αναποστάρει, δίνει στο Μεϊκόπουλο, το σηκώνεται. Τέλος, ο Παναγιωτόπουλος επιστρέφουμε σε λίγο. 13-11. 11-13. Δεκάλεπτο εδώ στο Μαζαράκι. 13-11 γράφει ο πίνακας μπροστά, να ξέρετε, είναι η Μάνια. Εγώ θα λέω το σκορ όπως θα ανέβει στο site. Μητριάδης προσπαθεί. Παναγιωτόπουλος καλά. Καλαμιώτης βάζει απάντηση από τον Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έχει την άνεση να εκτελέσει από μακριά. Να ανοίξει τις αντίπαλες άμυνες. Καλαμιώτης κλείνεται καλά στο Δημητρακόπουλο. Πασάρι ακόμα καλύτερο στο Μακόλα, ο οποίος το φτάνει. Πάσα δεν πέρασε, αλλά έγινε το deflection και η κατοχή παρέμεινε για Laser Wolves. Hey,
Παναγιωτόπουλος θέλει λίγο χώρο, λίγο χρόνο, σπατάει με το ένα, το χάνει, rebound από το Σασά. Σασάς, απανωτές προς πίσω. Κάκης περνάει, βρίσκει μπάλα στο πόδι του Καλαμιωτή. Ο Σχάκης στο άλλο. Σάκης ψάχνει χώρο, πασάρι με Οικόπουλος, έχει βάλει ένα, δεν βάζει δεύτερο. Καλαμιώτης, δεν πειλαρώ. Μάνιαξ, Παναγιωτόπουλος, πέναλτι. Το χάνει. Έφτασε ο Μικόπουλος, βάζει κι άλλο. 15-17, με συγχωρείτε, γράφει ο πίνακας. Προβάδισμα για τους Laser Wolves. Μπροστά η Laser Wolves για 2 μετά το δεύτερο τίποτα στην εκόπηση στον αγώνα. Δύσκολη προσπάθεια του Δημητρακόπουλο. Αντωνακόπουλος είναι εκεί να πάρει το δημιουργό. Με Οικόπουλο στο Δημητρακόπουλο. Κόβει ο Μοσχάκης, το αφήνει δύσκολα. Τύρος, ήταν ελεύθερος ο Μοσχάκης, δεν τον είδε. Τύρος τώρα. Πόδι το κατευθύνει. Το καλάθι 17 όλα. Yeah.
Λαμιώτης. Το σπίτι, πασάρι ωραία στο στενάκι. Ραμάρης. Με την ποιότητά του απαράδεκτο αυτό το πρόβλημα. Μιλάμε για τους καλύτερους. Το ξέρει και ο ίδιος, γι' αυτό και θα αγκώνεται. Πάμε, επιστρέφουμε, 17 όλα ισορροπημένο το παιχνίδι, το δείχνει και ο πίνακας. Μοσχάκης θέλει να βγει, ο Μεϊκόπουλος θα πάρει να πει κάποιο τύρο, βυθίζει το τύρο, στη ζητάει, δεν κοίτα. Καταρχή για Laser Wolves. Βασίλη! Βασίλη! Μεϊκόπουλος με 4 και κάτι για τη λήξη πλέον του ημιχρόνου. Μοσχάκης βγαίνει από ένα σταυρό. Από σκηνή επιλογής, πασάρι ξανά στο Δημητρακόπουλο. Μοσχάκης! Στενάκι στο πως. Καλά, μία της λάθος. Τον θέλει σήμερα. Είναι λίγο επίπολο στα τελειώματά του, αλλά είμαι σίγουρος πως θα βελτιωθεί στη συνέχεια. Ξανά στα παρκή επαναγκαιότητα που λέει σε πολύ λίγο. Πολύ όμορφο καλάθι, 3 λεπτά και για τη λήξη. Thank you.
Έστω και βολή, το σκορ είναι 20-20. Περάσαμε στα τελευταία 2,5 λεπτάκια την πρώτη μηχρόνου. Λύς, έκανε καλό ξύπνο. Εδώ το Νικόπουλος, υπομονή, πολύ σωστά ο Νικόπουλος. Πολύ σωστά. Περιμένει τους συμπαίκτες του, δεν έχει λόγο να βιαστεί. Πάθαρα τους άλλοι, δύο βολές. Ένα λεπτάκι ακριβώς για το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Μαζαράκι. Αλλαγές. 22-20 μπροστά είναι η Maniacs. Μωστάκης. Τρία δευτερόλεπτα κατοχή ξανά για Μανίαξ. Προσπαθούν οι Laser Wolves να περάσουν μπροστά, δεν τα καταφέρουν. Τρίποντο από τον Κεραμάρη, το πήρε πάνω του. Σας το είπα, θα ανέβει. Πολύ καλός παιχνίδις. Μοσχάκης, η διαφορά πάει στους 5. 25. 20 Αντωνακόπουλος, άστοχος. Το κάνει ο Κεραμάρης. Κοιτάζει τον πάγκο, κοιτάζει τους συμπαίκτες του. Ίσως ήταν μια φάση η οποία χρειαζόταν για να ξυπνήσει. Δημητρακόπουλος το χάνει. Έπιζε σε πολύ λίγο. 28-20 μπροστά η Maniacs. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο Μαζαράκι, όπου το προβάδισμα των 8 πόντων των Maniacs απέναντι στους Λέζερους έχει όνομα και επίθετο και λέγεται Γιάννης Κεραμάρης, με τον forward
τον Μαύρον να εκτελεί. Τους Laser Wolves. Κλείνεται παραλίγο να κάνει. Είναι για τους Maniacs. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για τους Laser Wolves. Στη γραμμή των βολών ο κύριος Στενάκης. Στενάκης κατεβάζει την μπάλα. Η διαφορά πέσε στους 5, κυρίες και κύριοι. Αγιωτόπουλος. Καλή συνέχιση, έχει αυτόν εξαιρετικό Παναγιωτόπουλο. Κλείνεται ο Στενάκης, να δούμε βρίσκει. Εκτέλεση, φάουλ, 3 δολές. Πάρα το Μεϊκόπουλο. Τρεις βολές λοιπόν για τον Βαγγέλη τον Τσαλή, ο οποίος ήταν καλός στο ξεκίνημα, μετά σύγησε. Κόπουλος, λάθος, δεν προλαβαίνει ο Μοστάκης. Κάτωση για τους Maniacs. (Σταλείς)
29-27. Ευκαιρία για τους Laser Wolves είτε να ισοφαρίσουν είτε να περάσουν ακόμα και μπροστά με τρίποντο. Μεκόπουλος πασάρει πάρα πολύ ωραία. Στόπ από τον Ταλαμιώτη. Δεν αγχώθηκε καθόλου με τη λήξη του χρόνου. Να που δύο κρίσιμα τρίποντα του Παναγιωτόπουλου και του Δημητρακόπουλου φέρνουν μπροστά τους Laser Wolves. Απάντηση των Laser Wolves στον εκπληκτικό κεραμάρι που θα μπει λίγο. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λεπτάκια για τρίτη περίοδο, προβάδισμα για Laser Wolves πλέον. Στενάκης δεν το παίρνει. Πασάρι στον Κεραμάρι, αυτό το φανεί. Πασάρι. Κάτω στη Κεραμάρης ελεύθερος από τη γωνία το χάνει. Νιώτης στο rebound. Κολλήσει λίγο οι δύο ομάδες. Κατοχή ξανά για τους Laser Wolves. Τελεσία τον Πανάκη, το πιλότο, έχει πιλότο. Το βάζει. Όλα καλά,
Καλή άμυνα Παναγιωτόπουλος, δύο βολές. Και 47 Παναγιωτόπουλος στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Δημητριάδης το παίρνει, το χάνει, rebound από Laser Wolves Παναγιωτόπουλος, ξανά η μπάλα στα χέρια του, αρκετή ώρα έχει περάσει η μπάλα στα χέρια του Παναγιωτόπουλου. Δρακόπουλος, μάχες εκεί, Δημητριάδης. Άστοιχη προσπάθεια, rebound ο Παναγιωτόπουλος. Ήρθε ο Μοστάκης, Παναγιωτόπουλος θέλει να σετάρει την επίθεση το Laser Wolves, ο Μαϊκόπουλος ακολουθάει και παίρνει την μπάλα. Ερχόμαστε πάλι. Δρακόπουλος, τον Καλαμιώτη. Καλή άμυνα του Βασίλη, ο τύρος είναι εκεί, στόπα τον κύριο Μαρή. Σκάκης πάει να κλέψει. Κεραμάρης γυρίζει το φάι. Τριάδης πάνω στον Μεϊκόπουλο. Αλλάξα τα μαρκαρίσματα, είναι με τον Κεραμάρη τώρα. Και 9-38 οι Laser Wolves ανεβάζουν τη διαφορά στους 9. Μοστάκης, πασάρι, τύρος. Γυρίζει ωραία η μπάλα, Παναγιωτόπουλος είναι πάντα στημένο. Yeah! 29-41. Μαγικό δεκάλεπτο για τους Laser Wolves. Καλαμιώτης. Η μπάλα έπρεπε να πάει στα χέρια του, το ξέρανε οι Maniacs, το ήξερε και ο Βασίλης. Την πήρε, την τοποθέτησε με ασφάλεια από το τρίποντο στο διχτάκι των Laser Wolves. Η διαφορά πέφτει ξανά σε μονοψήφιο. Άρα.
25 δευτερόλεπτα. Καλαμιώτης προσποιείται. Φορμά, καλή άμυνα του Καλαμιώτη, Αντωνακόπουλος το χάνει. Τριμπάνω από το Μοσχάκη, καταπληκτική πυρουέτα δίνουνε. Παόλα το Σασά. Του δεκαλέπτου εδώ στο Μαζαράκι 34-42 με ένα υπέροχο τρόπο για τους Laser Wolves τελειώνει αυτό το δεκάλεπτο. Προηγούνται με 8. Δύο το επιμέρους σκορ. Να δούμε πού θα τελειώσει το σώμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Γυρίσαμε, άστοχη προσπάθεια, rebound. Τον τύρο. Οι Laser Wolves εύκολα θα έλεγα. Μπαίνουν στους 10 πόντους μπροστά. Εδώ έχουμε ένα φάουλ. Το οποίο, όχι, δεν έχει δοθεί φάουλ, με συγχωρείτε. Τριάδης, Σάρι, Σασά στο rebound. Κόλλας, Παναγιωτόπουλος, πλέον. Το 33-34-44 το μάτς, δύο βολές για τον Γεωργάρα τον Μουσταφή.
Δρακόπουλος κόβει, ο τύρος δεν του τη δίνει. Τύρος εκτελεί από τα 5 δύσκολο. Σασάς δύσκολη πασόπερα σε μια δηλαδή. Σασάς στη γωνία. Βλέπει ξανά ο Παναγιωτόπουλος. Έχουν αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο την εικόνα τους, τον τρόπο που παίζουν, τον τρόπο που σκέφτονται, τον τρόπο που βλέπουν το παιχνίδι. Ρίζει μπάλα. Μάρις κάνει βήματα, κατευθεί για Λέιζερ Γουλφς. Μασάρι, εκτέλεση, άστοχη, ριμπάουν ο Μοσχάκης, προσπαθεί με τον Γιάννη τον Κεραμάρη, ο Γιάννης παίρνει την μπάλα, ο Μοσχάκης πίνει. Παναγιωτόπουλος το χάνει, Καλαμιάτης στο rebound. Καλαμιάτης από την κορυφή, airball, κάτω εκεί. Πιέζεται. Ο Μοσχάκης διατηρεί, Παναγιωτόπουλος η κατοχή είναι για Laser Wolf. Αλλαγή. Τέλεση Δημητρακόπουλος. Mm-hmm.
Παναγιώτης. Καλαμιώτης, η διαφορά είναι στους 12 με 4 λεπτά, δεν είναι ακατόρθωτο να γυρίσει το παιχνίδι, απλά η εικόνα των Μάνιαρς μέχρι στιγμής δεν μας επιτρέπει να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Σενάκης το rebound, Μητριάδης το παίρνει, το χάνει. Μεϊκόπουλος. Σετ επίθεση για τους Blazers, όμως δεν έχουν ανάγκη να βιαστούν. Ο Σκάκης περνάει, φλόουτερ άστοχο. Τενάκης. Καλανιώτης. Παίρνει την επαφή, το βάζει. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε για τα τελευταία τρία λεπτά και εδώ στον αγώνα στο Μαζαράκης. Καραγιωτόπουλος. Καταπληκτικός σου. Δημητριάδης το χασέ. Μετά ήταν φάουλ κατοχή για τους Laser Wolves. Καλαμιώτης. Φάλε τον κουλό. Κόπουλος, Κόπουλος, δύο λεπτά για τη λήξη. Ωραία φάση, Δημήτρα Κόπουλος το βάζει, καταπληκτική φάση από τους Blazers. Στενάκης, Καλαμιώτης. Το βάζει. Σκάκης, περνάει μια ωραία reverse. Μεϊκόπουλος δεν έχει λόγο να βιαστεί και το ξέρει.
Βράνε στους 12. Δρακόπουλος πλήττει και πάσα, Μοσχάκη στο χάνει. Κάτα χίλια μάνια. Δεν κάνει επίθεση, θέλει να την πάρει ο Λίζη. Ωραία φάση, ωραία προσπίση, φάουλ κάτω με βολές. Δημητριάδης, ας ελπίσω να μην χτύπησε πολύ. Δημητριάδης στην κορυφή, 20 περίπου δευτερόλεπτα για τη λήξη. Χάνει Στενάκη. Το χάνει ξανά ο Δημητριάδης. 5-4-3 εκτέλεσε από τη γωνία. Άστοχη λήξη αγώνα 40-52. Νίκη για τους Blazer Bulls. Καλό σας βραδάκι.